σε όλους μας είναι γνωστό ότι όχι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες περάσανε μνημόνια έχουν δεσμευτεί για κάποια ζητήματα στους δανειστές. Όπως επίσης ότι υπάρχουν και κάποιοι όροι για να φεύγανε από την υπερισχυμένη, όπως είπατε, εποπτεία. Το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα όλοι αυτοί οι νόμοι εννοείται ότι θα εξακολουθήσουν οι μνημονιακοί νόμοι να ισχύουν όχι 50 χρόνια, όχι 100, όχι παραπάνω, γιατί ένας νόμος όσο υπάρχει ισχύει, αν δεν αλλάξει. Σίγουρα όμως με πολιτική βούληση τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Ένα προεδρικό διάταγμα μπορεί να αλλάξει με ένα άλλο προεδρικό διάταγμα. Ένας νόμος μπορεί να αλλάξει με έναν άλλο νόμο. Όσο δεν αλλάζουν οι νόμοι θα ισχύουν. Και εννοείται ότι πάντα υπάρχουν και δεσμεύσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι να μας ξεκαθαρίσουν τα κόμματα, ιδιαίτερα αυτά που προτίθεται να κυβερνήσουν και όχι και μόνο κυβερνούν, αλλά και προτίθεται να κυβερνήσουν την επόμενη περίοδο τη χώρα, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Αν είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν κάποιους νόμους οι οποίοι είναι εις βάρος των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, και πέρασαν όλα αυτά τα τελευταία 10, 15, 12 χρόνια και πραγματικά έχουν φέρει σε μια κατάσταση τους εργαζόμενους τραγική, που βλέπουμε τις συνέπειες. Συνέπειες οι οποίες οδηγούν την νεολαία μας στο εξωτερικό για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Συνθήκες οι οποίες φεύγουν από κλάδους και δεν θέλουν να εργαστούν λόγω των χαμηλών μισθών, των σκληρών συνθήκων, όπως είναι ο τουριστικός κλάδος, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας. Είναι η κατάσταση τέτοια που αν θέλουν να διαλύσουν τη χώρα πολύ εύκολο μπορεί να γίνει, αλλά πολύ εύκολο και για μένα είναι να αλλάξουν τα πράγματα και να υπάρξει πολιτική βούληση. Η αγορά εργασίας δεν χρειάζεται κάποιος να το πει είτε εγώ είτε εσείς ή να το πει ένας Μητρόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος, βιώνει την καθημερινότητα με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αυτή την ανθρωπιστική κρίση που πολλές φορές στο παρελθόν λέγατε και θεωρούσαμε, κύριε Βοριά, ότι αυτό το οποίο εσείς βλέπατε και λέγατε ότι έρχεται και είναι μπροστά μας ανθρωπιστική κρίση, νομίζαμε ότι πραγματικά ήταν κάτι που έπρεπε να υποθεί έτσι απλά και μόνο για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Αλλά σήμερα το βιώνουμε και με την ενεργία και με τα ποσοστά της ανεργίας και με το τι βιώνει κάθε οικογένεια, με ένα οικογενειακό προϋπολογισμό ο οποίος υπάρχει, δεν υπάρχει πια. Σίγουρα και το βιώνουμε στην καθημερινότητα, κυρία Δουλγεράκη, είτε με τα προβλήματα, ειδικά αυτή την περίοδο όπου η ακρίβεια καλπάζει, όπου ο κόσμος σκέφτεται πώς θα γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, πώς θα πάει στο σούπερ μάρκετ, πώς θα πληρώσει το ενίκιο, το ρεύμα και όλα αυτά τα οποία με βάση τους μισθούς και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη που είχε, και δεν την έχει τώρα, την είχε από παλαιότερα, έτσι να πούμε, δεν την περιμέναμε την ακρίβεια για το διαπιστώσουμε αυτό. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι μπορεί οι μισθοί π.χ. στη Βουλγαρία να είναι χαμηλότεροι, αλλά η αγοραστική δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη εκεί. Ένας Βούλγαρος με 50 ευρώ μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και φεύγει με ένα καρότσι, και εδώ πέρα με 50 ευρώ δεν φεύγει με μια σακούλα καν ψώνια. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάσει και φτάνει σε ανθρωπιστική κρίση. Εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε προβλήματα καθημερινά στο εργατικό κέντρο. Νοικοκυριά, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά να μένουν χωρίς ρεύμα, να αντιμετωπίζουν προβλήματα καθημερινής επιβίωσης πια. Όλα αυτά τα ζητήματα πραγματικά θέλουν λύσεις και θέλουν μια πολιτική βούληση αλλαγής κάποιων ζητημάτων. Γιατί αν δεν έρθουν, επαναλαμβάνω, αυτές οι λύσεις, παρά τις δεσμεύσεις που υπάρχουν σίγουρα στους δανειστές, σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η χώρα θα προχωράει προς τα χειρότερα. Και θα δούμε ίσως και άλλες χειρότερες καταστάσεις. Θα γίνουμε ξένοι ίσως στην ίδια μας τη χώρα.
Τώρα, εσείς είπατε στην αρχή ότι ξέρετε, τα κόμματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους, γιατί εμείς ως εργατικό κέντρο πιστεύουμε ότι όσο εύκολα μπορεί με μια πολιτική απόφαση να καταργούνται πράγματα, με επίσης πολιτική απόφαση ή με αλλαγή ενός προεδρικού διατάγματος, γιατί ξεκινήσαμε από διαφορετικά αυτή την κουβέντα, μπορούν επίσης να αλλάξουν πράγματα υπέρ των εργαζομένων. Όμως δεν κάνει να ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο και ότι θα ακούσουμε σίγουρα, θα ακούσουμε πολλά. Το ζητούμενο είναι στο τέλος που θα κατασταλάξουμε και τι θα έχουμε, κύριε Βοριά. Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Βουργεράκη, γιατί δεν φτάνει, όπως λέτε, να ακούμε υποσχέσεις. Πρέπει να υλοποιούνται και αυτές οι υποσχέσεις. Και η κάθε κυβέρνηση κρίνεται από το έργο της και όχι από τα λόγια της. Και στο παρελθόν έχουμε κορτάσει τα ψέματα και τις υποσχέσεις. Ωστόσο όμως θα φανεί και από αυτή την προεκλογική περίοδο κάποιοι αν είναι διατεθειμένοι, όπως είπατε, με ένα απλό ερώτημα άμα τίθεται από δημοσιογράφους, πως είναι εκάστοτε κόμμα. Π.χ. θα καταργήσετε τον περιορισμό της τριετίας όσον αφορά τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Θα επαναφέρετε το 13ο και 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους. Τέτοια ερωτήματα, απλά και ξεκάθαρα, θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις, γιατί πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και μέσα από το πρόγραμμα του προεκλογικού που θα υπάρξει, μετευθεί πια, θα αποφύγουν να τοποθετηθούν κάποια μεγάλα κόμματα και ειδικά αυτά που έχουν την πρόθεση να κυβερνήσουν και την επόμενη μέρα τη χώρα. Νομίζω ότι όπως δεν δινόταν απαντήσεις μέχρι σήμερα, δεν θα δοθούν και πάλι απαντήσεις. Απλά θα το ανακυκλώνουμε λίγο περισσότερο το θέμα και θα συζητάμε και καλά θα περνάμε και θα έχουμε να βγάζουμε τα συμπεράσματα, τα σενάρια, υποθέσεις, εργασίες και όλα τα υπόλοιπα, κύριε Βοριά. Λοιπόν, εσείς απαντάτε ως εργατικό κέντρο Ηρακλείου σε αυτά τα οποία ακούστηκαν μέσα από τη συχνότητα του 984 από τον κύριο Μητρόπουλο, ότι τα κόμματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Θα έπρεπε ήδη να είχαν ξεκαθαρίσει τη θέση τους ούτως ή άλλως, διότι όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν άσχετα με το ποιες μπορεί να είναι οι επιταγές, οι δεσμεύσεις κλπ. Υπέρ των εργαζομένων, γιατί αυτά τα οποία βιώνει ο κάθε εργαζόμενος στην καθημερινότητά του, ο κάθε πολίτης, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα, έτσι όπως καταγράφονται και μέσα από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Αυτό κρατάμε, έτσι. Έτσι, κύριε Δουλγεράκη, αυτό κρατάμε και θα φανεί στην επόμενη περίοδο, γιατί όλοι το γνωρίζουμε ότι αν δεν έχει ξεκινήσει, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο.